κάνει μια παρέμβαση. Λεπτά το λόγο. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διαπίστωσα ότι έκανε μια εξαιρετική προεκλογική ομιλία. Όμως, κύριε Μημαράκη, θέλω να σας υπενθυμίσω. Οι εκλογές γίνανε στις 20 του Σεπτέμβρη και ο ελληνικός λαός απεφάνθη. Και χάσατε με 7,5 μονάδες. Χάσατε πανηγυρικά. Μπορεί να είσαστε σε προεκλογική περίοδο. Άκουσα και εσάς και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μητσοτάκη. Πράγματι, αυτό σας αναγκάζει να έχετε μια προεκλογική ρητορική. Όμως ο τόπος έχει ανάγκη από σχέδιο, όραμα και αποφάσεις. Όχι από προεκλογικές ρητορίες, κύριε Μημαράκη. Και θέλω να σας επισημάνω. Για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο γίνανε εκλογές όχι πριν από μια δύσκολη συμφωνία με άλλα να λέμε στα μπαλκόνια και άλλα να υπογράφουμε μετά, αμέσως μετά, με το ελληνικό λαό να τα γνωρίζει όλα και να επιλέγει με ανοιχτά χαρτιά ποιον θα στηρίξει και να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Δεν μπορείτε λοιπόν εσείς εδώ να μιλάτε για μετάλλαξη. Το είπατε και προεκλογικά, την ίδια καραμέλα λέτε και τώρα. Με ανοιχτά χαρτιά, με όλες τις δεσμεύσεις ανοιχτές, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, με τη συμφωνία ψηφισμένη και από εσάς, σας το θυμίζω, και με ανοιχτή βεβαίως την υλοποίηση των εφαρμοστικών νόμων. Όμως ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να παρέμβω τώρα, θα έχω τη δυνατότητα στην τελική μου ομιλία να αναφερθώ σε αυτά, είναι διότι για άλλη μια φορά προβήκατε σε ένα ατόπιμα. Αναφερθήκατε στο μείζον εθνικό κατά την άποψή μας ζήτημα του χρέους. Και είπατε τίποτα δεν άλλαξε. Όχι μόνο τίποτα δεν άλλαξε, όχι μόνο δεν κέρδισε κάτι η χώρα, διότι δεν το κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα το κέρδισε. Αλλά είμαστε και σε χειρότερη θέση από αυτήν που ήμασταν πριν την 12η του Ιούλη. Και για κακή σας τύχη, κύριε Μημαράκη, κύριε Πρόεδρε, αυτή σας τοποθέτηση εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά από μια ιστορική ομιλία του Προέδρου Ολάντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αναδεικνύει ως μείζον θέμα για την Ευρώπη την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Με ποιους είστε λοιπόν σε αυτή την εθνική μάχη, σε αυτή την εθνική προσπάθεια? Είστε με τις δυνάμεις τις δυτικές της Ευρώπης που θέλουν την Ελλάδα έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που θέλουν να μην ανοίξει αυτή η συζήτηση για την απομείωση του χρέους? Εμείς έχουμε πάρει θέση για τον τόπο, για την κοινωνία, για τις κοινωνικές δυνάμεις που εκπροσωπούμε, για το μέλλον αυτού του τόπου και ανοίξαμε ρογμές, αυτές θα τις διευρύνουμε και θα την πετύχουμε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είτε τη στηρίξετε είτε όχι, κύριε Μημαράκη.